Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα σε ορισμένα πρότυπα απεικόνησης που μπορούμε να δούμε στον όρχη. Απλώς θέλω να ξέρετε πώς θα τα ερμηνεύσετε. Είναι ένα πρότυπο μέσα στον όρχη που είναι ραβδωτό το πρόβλημα. Έχει ταινίες, σαν ράβδος. Αυτές οι ράβδες, οι ραβδώσεις, γι' αυτό λέγεται ραβδωτό πρότυπο, έχει ορισμένα αίτια. Ποια είναι τα αίτια? Να έχει νεράκι του Θεού εκεί πέρα, σε ένα είδημα του όρχιος. Να έχει νεοπλασματική διήθηση και να έχει επίσης και χρονίου τύπου ανάπτυξη ίνωσης. Δηλαδή μέσα στον εινόδη των διαφραγματίων να έχουμε έντονη ανάπτυξη ίνωσης. Αυτά μας δίνουν, μας αλλάζουν τελείως την ηχοδομή και μας δίνουν αυτό που λέγεται ραβδωτό πρότυπο απεικόνησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως μπορεί να έχουμε, όπως είναι φερυπίν στις φλεγμονές, όπως είναι σε ορισμένους όγκους του τύπου της λευχαιμίας, του τύπου του λεμφώματος, να έχουμε αγγειακές δομές μεγάλες, οι οποίες αν δεν βάλουμε ντόπλερ μοιάζουν με το ραβδωτό πρότυπο απεικόνησης. Γι' αυτό καλό θα είναι να έχουμε κατά νου αυτές τις καταστάσεις. Δέστε λοιπόν εδώ μια κατάσταση ίνωσης, πώς κάνει το ραβδωτό πρότυπο. Εδώ βλέπετε τις ραβδώσεις. Νομίζει κανένας αρχικά ότι πρόκειται για αγγεία. Βάζοντας όμως το ντόπλερ, βλέπει ότι τα αγγεία αντιστοιχούν σε άλλες περιοχές. Συνεπώς είναι ένα πρότυπο ίνωσης. Βέβαια το πρότυπο αυτό της ίνωσης το μαρτυράει και η ανομοιογένεια του παρεχήματος. Έτσι λοιπόν η ίνωση μπορεί να μας κάνει ραβδωτό πρότυπο. Δέστε ένα άλλο το οποίο οφείλεται στις αγγειακές δομές, που είπα προηγουμένως. Δέστε λοιπόν εδώ το ραβδωτό πρότυπο, βάζουμε όμως συνέχεια το τρίπλεξ, την αγγείωση και βλέπετε ότι αντιστοιχούν απολύτως εδώ σε αγγειακές δομές διευρυσμένες, συνεπώς οι αγγειακές δομές κάνανε αυτό το ραβδωτό πρότυπο απεικόνησης. Αυτά και όσον αφορά το ραβδωτό πρότυπο απεικόνησης που ρώτησε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Το οποίο είναι απότοκο φλεγμονών και ισχυρία. Η ίνωση είναι απότοκο πολλών διαδικασιών. Δεν είναι μόνο φλεγμονής και ηλικίας. Έχουμε πολλές καταστάσεις που κάνουν ίνωση στον όρχη και είναι ένα κεφάλαιο η ίνωση η οποία δεν έχει διερευνηθεί τουλάχιστον από κανένα. Θα πω και σε νέους. Έχουμε και το τελευταίο κεφάλαιο στην ανατομία είναι μια περιοχή διευκρίνησης η οποία αφορά το μεσάβλιο, το αρχικό δίκτυο και το μεσόρχιο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το μεσόρχιο, όπου πολλοί ταυτίζουν το μεσόρχιο με το μεσάβλιο, τον μπερδεύουν δηλαδή. Γι' αυτό καλό θα είναι να πούμε δυο λόγια και να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι είναι μεσάβλιο, τι είναι μεσόρχιο στο μυαλό μας. Εμβριολογικά, το μεσόρχιο είναι ένας σύνδεσμος. Μεσέγχυμα, σύνδεσμος, ο οποίος ενώνει τον μεσόνεφρο με την γονάδική ακρολοφία, με τη γονάδα, με τον όρχη. Έτσι λοιπόν, είναι ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ μεσόνεφρου και γονατικής ακρολοφίας. Δεν είναι μέσα στη γονατική ακρολοφία, δεν είναι μέσα στο μεσόνεφρο. Είναι εκτός του μεσόνεφρου, εκτός του της γονατικής ακρολοφίας. Είμαστε όμως ψηλά εμβριολογικά. Στη συνέχεια κατεβαίνει ο όρχης στο όσιο. Τι γίνεται αυτή η σύνδεση? Ο νεφρός είναι σε διαφορετική θέση, μακριά από το όσιο, μακριά από τον όρχη. Αυτός λοιπόν ο σύνδεσμος λεπτύνεται, εξαφανίζεται στο μεγαλύτερο του μήκος και ένα τμήμα του, το οποίο είναι κοντά στον όρχη, παραμένει. Βρίσκεται στην ακάλυπτη περιοχή του όρχιος. Και χρησιμεύει, δεν τον εξαφανίσαμε,
Γιατί εκεί μέσα πορεύονται τα αγγεία, εκεί πορεύονται τα νεύρα, εκεί πορεύονται οι φλέβες που πάνε στο ακροτελέσιο τμήμα του οσχαίου, στον όρχη. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το τμήμα δεν εξαφανίστηκε. Λειτουργεί, μας ενδιαφέρει. Το τμήμα λοιπόν αυτό παραμένει και ένα γυκνιάζον τμήμα μέσα στον όρχη τώρα, το οποίο συμβάλλει στην επικοινωνία του όρχεως με το μεσόρχιο, ονομάζεται μεσάβλιο. Συνεπώς, πού βρίσκεται το μεσάβλιο? Κολλητά με το μεσόρχιο. Πού βρίσκεται το μεσόρχιο? Στην ακάλυπτη περιοχή του όρχεως. Άρα, πού βρίσκεται το μεσάβλιο? Ενδοορχικά, στην πίσω επιφάνεια. Θα σας το πούμε για αυτό το αρχικό δίκτυο. Πιο μετά. Διαβάζεις παρακάτω. Και αυτό είναι καλό. Αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ μεγάλης κλινικής σύγχρονης σημασίας το σχόλιο του Διευθυντού ότι είναι στην οπισθία επιφάνεια του όρχη του μεσάβλιο. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι κακό για τον άνθρωπο στον πλανήτη Γη, σε αντίθεση με τον αρουραίο, τον κουνέλι, το χάμστερ, δεν ξέρω αν ο κύριος Δημητριάδης είναι στο ακροατήριο, που είναι στην πρόσθετη επιφάνεια του όρχη, και γι' αυτό μεταμοσχεύσεις ορχικών κυττάρων από άνθρωπο σε άνθρωπο θα αργήσουν να γίνουν, γιατί είναι στην οπισθία επιφάνεια και είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε εκεί, σε αντίθεση με αυτά που γίνονται σήμερα με stem cells σε πειραματόζωα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δημητριάδης έχει κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Πρακτικά λοιπόν το μεσόρχιο θα το δούμε ανάμεσα στις ανακάμψεις των ελίτρων. Αυτό εδώ είναι λοιπόν το μεσόρχιο. Δέστε σε εγκάρσια τομή. Εδώ είναι το κίτρινο, είναι η ανακάμψη του ελιτροειδούς χιτώνα. Σε εγκάρσια τομή, δέστε λοιπόν εδώ το μεσόρχιο και πού βρίσκεται το μεσάβλιο. Γυθνιάζουν λοιπόν πίσω στην ακάλυπτη περιοχή του όρχιος. Άμα κάνει κάποιος εγκάρσια στο μέσο τώρα, από ψηλά προς τα χαμηλά, θα δει λοιπόν εδώ. Εδώ είναι το μεσόρχιο, εδώ είναι οι ανακάμψεις. Είναι λοιπόν ανάμεσα στις ανακάμψεις, εδώ είναι το μεσάβλιο. Το μεσάβλιο εδώ έχει τους πόρους, όσο πάει προς τα κάτω θα δείτε ότι στο τέλος εξαφανίζεται λοιπόν το μεσάβλιο. Εδώ εξαφανίζεται. Και λεπταίνει πάρα πολύ το μεσόρχιο. Το μεσόρχιο λοιπόν καταλαμβάνει όλη την οπίστια επιφάνεια μέχρι κάτω του όρχεως. Απλώς σταδιακά λεπτύνεται. Και ενώ στην αρχή έχουμε πλούσια αγγείωση, λεπτύνεται και στο τέλος έχουμε μικρούς ακροτελεύθερους κλάδους. Εδώ σε παρασκεύασμα, στη μέση περίπου του όρχεως, δέστε λοιπόν εδώ τη μία ανάκαμψη, εδώ είναι η άλλη ανάκαμψη, η μία ανάκαμψη, η άλλη ανάκαμψη, και αυτό το ενδιάμεσο εδώ, το πίστιο, είναι το μεσόρχιο. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το μεσάβλιο. Μεσόρχιο, μεσάβλιο. Αν ανοίξει κάποιος μέχρι πέρα το μεσόρχιο, θα δει μέσα την πορεία των αγγείων. Και μάλιστα ορισμένοι κλάδοι πάνε στο τείχομα του οσχαίου και ορισμένοι πάνε μέσα στον όρχη.